Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες μικρές επισημάνσεις. Στην αρχή της ομιλίας, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την κακή νομοθέτηση και για τις τροπολογίες τελευταίας στιγμής. Θα ήταν πράγματι ουσιαστικό να μιλήσουμε σε αυτή τη Βουλή για την δυνατότητα της καλύτερης δυνατής νομοθέτησης. Όταν όμως αυτή η κατηγορία εξτομίζεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού της, που κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούμενα έτη, έτη κατά τα οποία η χώρα ευρέθησε, όπως και τώρα, στην αυστηρή παρακολούθηση και επιτροπή των δανειστών, ακούγεται εξαιρετικά υποκριτικό. Στο σπίτι του κρεμασμένου, λέει μια παροιμία. Ξεχάσατε ότι νομοθετούσατε σχεδόν αποκλειστικά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ξεχάσατε. Γελάτε. Θα τα ακούσετε όμως τώρα. Θα τα ακούσετε τώρα και νούμερα. Ήσυχα, παρακαλώ. Και ήσυχα. Νούμερα θα ακούσετε. Και νούμερα θα ακούσετε. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Και μην εξάπτεστε, γιατί βλέπω πολλά νεύρα έχετε. Πολλά νεύρα. Γιατί τόσα νεύρα. Πολλά νεύρα. Στο σπίτι του κρεμασμένου, λοιπόν, δεν μιλούν για σκηνή. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανάγκη κανείς, βεβαίως στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, της υλοποίησης στόχων ενός προγράμματος που είναι πάρα πολλές φορές εξαιρετικά ασφιχτική ως προς το χρόνο υλοποίησης, αλλά ταυτόχρονα και υλοποίησης μέτρων εξισορρόπησης, τα οποία εσείς ποτέ δεν σκεφτήκατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, των επιπτώσεων που έχουν στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες τα μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής, που ενισχύουν το κοινωνικό κράτος και αντιμετωπίζουν ανάγκες. Το 2014, λοιπόν, όσο ήσασταν την τελευταία χρονιά της διακυβέρνησης, είχατε νομοθετήσει περίπου 270 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Εμείς το 16 έχουμε μεγαλώσει κατά τη αυτόν τον αριθμό, πράγματι. Όμως η διαφορά είναι ότι εσείς είχατε 60 νομοσχέδια, ενώ εμείς πάνω από 90. Και η διαφορά, όχι υπερδιπλασιάσαμε, 20 παραπάνω. Αλλά προσέξτε την ιδιοποιώ διαφορά. Παρακαλώ. Προσέξτε την ιδιοποιώ διαφορά. Παρακαλώ, ακούστε με προσοχή. Ελάτε. Εμείς ψηφίσαμε πράγματι με τροπολογία όλοι την τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, το Δεκέμβρη του 2016, την ΕΦΑΠΑΞ 13η σύνταξη, την οποία εσείς αποχωρήσατε από το Κοινοβούλιο. Εμείς φέραμε με τροπολογία της τελευταίας στιγμής την απαλλαγή από τον έμφυα για τη Λέσβο και για την ΚΟ, όταν εσείς αποχωρήσατε από το Κοινοβούλιο. Ενώ εσείς ψηφίσατε με τροπολογίες τελευταία στιγμή τι, μεταξύ άλλων, την ασυλία στους τραπεζικούς που διαχειριστήκαν τα θαλασσοδάνειά σας. Αυτά ψηφίσατε με τροπολογίες τελευταία στιγμή. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μην μιλάτε. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Αντιθέτως, αν θέλετε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς τα φροντίζουμε από εδώ και στο εξής να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να έχουμε αυτό που ονομάζουμε καλή νομοθέτηση, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο ο οποίος μπορεί να διεξαχθεί και στην Επιτροπή των Προέδρων της Βουλής, όπου τέτοια ζητήματα μπορεί να συζητήσει. Έρχομαι τώρα στα θέματα τα οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν από την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης με τη σημερινή του ομιλία επανεπιβεβαίωσε αυτό το οποίο στην πρώτη ομιλία μου αναφέρθηκα, αυτό στο οποίο αναφέρθηκα, ότι στην πραγματικότητα έχει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι όχι το δημόσιο,
αλλά το ιδιωτικό. Μας μίλησε σήμερα για άλλη μια φορά για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μας κατήγγειλε γιατί γυρνάμε στην ανομία του θεσμικού πλαισίου Γιαννάκου, φεύγοντας από το θεσμικό πλαίσιο Διαμαντοπούλου. Αυτό μας κατήγγειλε. Την ανομία που είχε διαμορφώσει η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή, υπουργός Γιαννάκου. Αυτή είναι η ανομία. Και βεβαίως μας κατήγγειλε για το γεγονός ότι αποκαθιστούμε μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική πρακτική για ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτό των συμβουλίων, όπου είχαν τη δυνατότητα να λογοκρίνουν και να ακυρώνουν υποψηφιότητες για τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Να ακυρώνουν υποψηφιότητες πριτάνιων και αντιπριτάνιων για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και ταυτόχρονα έκανε για άλλη μια φορά μια συνήθι υπέρβαση, διέστρεψε τις θέσεις μας σε σχέση με την αξιολόγηση. Θέλω να επισημάνω, διαστρέβλωσε τις θέσεις μας σε σχέση με την αξιολόγηση. Θέλω να επισημάνω ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται διπλή αξιολόγηση των μεταπτυχιακών ιδρυμάτων, ενώ προηγουμένως είχαμε μια φορά διπλή αξιολόγηση. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν είπε, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, θα το πω εγώ, ανέδειξε μια αντίληψη για την αξιολόγηση που δεν αφορά σε αυτήν καθ' αυτήν την αξιολόγηση της διαδικασίας ή των ιδρυμάτων, αλλά είναι η χρησιμοποίηση της αξιολόγησης ως εργαλείο προκειμένου να επιβληθούν ακραίες επιλογές. Είτε αυτές αφορούν στην κατάργηση ιδρυμάτων, είτε αυτές αφορούν στη μείωση δαπανών, δημόσιων δαπανών, είτε αυτές αφορούν στην απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Διότι άλλο πράγμα είναι η αξιολόγηση που θα κάνει καλύτερα τα ιδρύματα, άλλο πράγμα είναι η αξιολόγηση που θα βοηθήσει και το εκπαιδευτικό προσωπικό να γίνει καλύτερο και τους φοιτητές μας, άλλο πράγμα είναι αυτή η αξιολόγηση η οποία χρησιμοποιείται, επαναλαμβάνω, ως μέσο προκειμένου να δικαιολογηθούν προηλυμένες αποφάσεις μείωσης δημόσιων δαπανών για τη δημόσια υγεία, προκειμένου βεβαίως να ευνοηθούν ανταγωνιστικά για τη δημόσια παιδεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν, να ευνοηθούν ανταγωνιστικά ιδιωτικά συμφέροντα στην παιδεία. Αλλά το ίδιο γίνεται και στην υγεία, γι' αυτό και γλώσσα λανθάνωση. Και βεβαίως, ίσως να μην έχει ξεχάσει ο κ. Μητσοτάκης και τη θητεία του ως υπουργός της διοικητικής μεταρρύθμισης, όπου αξιοποίησε, ήθελε να αξιοποιήσει το εργαλείο της αξιολόγησης, προχωρώντας σε μια διαδικασία από την οποία εκ των προτέρων είχε προσδιοριστεί ότι σχεδόν το 25% όσων θα τεθούν στη διαδικασία της αξιολόγησης έπρεπε να θεωρηθούν άχρηστοι, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της απόλυσής τους από το δημόσιο. Αυτή την αξιολόγηση δεν θέλουμε. Θέλουμε την πραγματική, ουσιαστική αξιολόγηση που σας συνδράμει για να γίνουν τα ιδρύματα καλύτερα και όχι για να κόψουμε κι άλλο δαπάνες. Τέλος, κύριε Μητσοτάκη, κατάλαβα ότι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι που σας προτείνουν να κάθουν, να αφήνετε τους ανθρώπους να κάθονται στα σανό, σας πρότεινα να μιλήσετε σήμερα και για τον νέο άνθρωπο, τον νέο φοιτητή της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής. Μα πώς νοιάζεστε εσείς για αυτόν τον νέο άνθρωπο από τη Δυτική Αττική? Ήσασταν 5 χρόνια κυβέρνηση και μειώσατε τις δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση τραγικά. Στραγγαλίσατε τα δημόσια πανεπιστήμια για αυτόν τον νέο άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να πάει σε κάποιο άλλο ιδιωτικό κολέγιο, άρα στο δημόσιο σχολείο, και χωρίς δυνατότητα να πάει να σπαταλήσει τα λεφτά του στα φροντιστήρια και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πώς εσείς αυτόν τον νέο άνθρωπο από τη Δυτική Αττική, στον οποίο αναφερθήκατε από μια λαϊκή γειτονιά, νοιάζεστε γι' αυτόν? Πώς θέλετε να πείσετε ότι νοιάζεστε γι' αυτόν? Τι κάνατε όσο ήσασταν κυβέρνηση για αυτούς τους ανθρώπους? Φέρνουμε την επόμενη εβδομάδα, μόλις γυρίσουμε μάλλον από την ανάπαυλα την θερινή για τη Βουλή, αλλά είναι ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης, ένα, θα έλεγα, εμβληματικό νομοσχέδιο για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, γιατί αφορά τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιδράτε και σε αυτό.
Ένα νομοσχέδιο το οποίο θέλει να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις, που όχι μόνο αποτελούν μια διαδικασία επιβολής των νέων ανθρώπων σε εξοντοτικό στρεσάρισμα και κρίσης μόνο μιας φοράς, αλλά και μια διαδικασία που, παρά το αδιάβλητο, θα συμφωνήσω με την παρέμβασή σας ό,τι αφορά τη διαδικασία, είναι αδιάβλητη όντως. Από την άλλη μεριά όμως, είναι πραγματικότητα σήμερα στη χώρα ότι το σχολείο μας, το Λύκειο ιδίως, είναι ένα πάρεργο των φροντιστηρίων. Και ότι ιδίως αυτό δημιουργεί εμπόδια στα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και της Δυτικής Αττικής, που τόσο εσείς εμφανιστήκατε σήμερα όψιμα να νοιάζεστε για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν εξάντλησε την τοποθέτησή του στα θέματα της παιδείας. Αντιθέτως, για άλλη μια φορά βρέθηκε σε αυτό εδώ το βήμα να μας κατηγορεί για τα ίδια γνωστά και γνωστά, τα οποία βεβαίως εδώ και 2 χρόνια δεν χάνει ευκαιρία κατά καιρούς να τα αναφέρει, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Μητσοτάκη, το είπα και πριν, είδα και τις παρεμβάσεις των βουλευτών σας, το επιθετικό ύφος με το οποίο ευγενικοί κατά τα άλλα συνάδελφοι αναφέρθηκαν στον Υπουργό Παιδείας. Γιατί αυτά τα νεύρα, τι έχετε πάθει? Από τότε που έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση και είχαμε μια συμφωνία που ανοίγει δρόμους προοπτικής για την οικονομία και μια συμφωνία για το χρέος που ανοίγει δρόμους και άνοιξαν οι δρόμοι με την πετυχημένη έξοδο της χώρας στις αγορές. Από τότε λοιπόν δίνετε την αίσθηση εσείς προσωπικά, αλλά και οι βουλευτές σας, τα στελέχη σας, ότι βρίσκεστε σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Μέσα σε 1,5 μήνα, 15 Ιούνιου έκλεισε η αξιολόγηση, έχετε ζητήσει 3 διαφορετικές εξεταστικές επιτροπές. Μία για τον Καμένο, δεν ξέρω αν επιμένετε, αλλά τη ζητήσατε. Μία για τον Βαρουφάκη ξανά, ενώ γνωρίζετε ότι είχε γίνει η πρότασή σας σε πρωτογενέστερη φάση και είχε απορριφθεί. Και τώρα για τον Μαδούρο της Βενεζουέλας. Μέσα σε 1,5 μήνα, 3 εξεταστικές επιτροπές. Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό ρεκόρ. Αν το διαιρέσουμε, είναι περίπου μία εξεταστική κάθε 15 μέρες. Συνεχίστε έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο εξεταστικές επιτροπές που ζητάτε, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα για τα σημαντικά ζητήματα του παρόντος, όπου υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα και διαφωνίες να την παρατεθούμε. Είναι και η εγγένη συμπεριφορά σας. Ζητήσατε πριν από μια εβδομάδα από τα αυτοδιοικητικά σας στελέχη να μποϊκοτάρουν, να σαμποτάρουν, να μην παραβρεθούν σε μια διαδικασία που αφορά την αυτοδιοίκηση και έχει να κάνει με την προοπτική, το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιφερειών, επειδή θα ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Και ακόμα δεν διστάσατε να βάλετε απαγορευτικό στα στελέχη σας και στον ίδιο το άνυψιό σας. Τι έχετε πάθει. Και φτάσατε στο σημείο, μην ξυνίζετε το πρόσωπό σας. Μην το ξυνίζετε. Γιατί ήσυχα, παρακαλώ. Έπρεπε να ξυνίζουμε το πρόσωπό μας με μια αντιθεσμική συμπεριφορά. Ήσυχα. Φτάσατε στο σημείο, παρακαλώ. Κύριε Μητσοτάκη. Φτάσατε στο σημείο να χάσετε και κάθε ίχνος αστικής ευγένειας, η οποία σας διακρίνει κατά τα άλλα. Φτάσατε στο σημείο την ημέρα των γενεθλίων μου, αντί για ευχές, να μου απευθύνετε ύβρις ότι είμαι ψεύτης και κλέφτης. Εκεί έχετε οδηγηθεί. Κύριε Μητσοτάκη, τα νεύρα δεν κάνουν καλό. Και αντί λοιπόν κάθε 15 μέρες να ανακαλύπτετε και κάτι και να ζητάτε και μια εξεταστική επιτροπή, μήπως εκεί στην Πειραιώς να φτιάχνατε μια εξεταστική επιτροπή για να ανακαλύψετε την αιτία που σας προκαλεί τόσα νεύρα. Γιατί τα νεύρα στο τέλος δεν θα σας οδηγήσουν σε καλό.